Έχει ξεσηκώσει προφανώ θύελλα στου επαγγελματίε όλη αυτή η ιστορία με το νέο φορολογικό που έρχεται. Mm -hmm. ε, 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 και θα κλιμακώσουν και τι κινητοποιήσει, του λένε οι ορισμένε επαγγελματικέ ναι. ομάδε. Παρά το γεγονό ότι κάποιε άλλε φαίνεται ότι τα βρίσκουν. Πάντω. με την κυβέρνηση. Ε, ε, ναι, πάντω ένα... στη δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ mm -hmm. η πλειοψηφία συμφωνεί με, με το νέο ναι. φορολογικό. Την έχουμε την καρτούλα να Για τη αυτό δείξουμε. Αυτό είπα ότι. τη κάποιος... δημοσκόπηση. Αν την έχουμε να τη δείξουμε και να κάνουμε καλημερίσουμε. Κάποιες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών τα βρίσκουν. Να τη κάρτα, να τη κάρτα λοιπόν. Προσωστή κατεύθυνση και όπως πρέπει το 19%. Προσωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζονται κάποιες διορθώσεις 40%. Προς τη λανθασμένη κατεύθυνση το 30%. 59% είναι το άνθρωσμα των δύο Ο κύριο Χατζηθοδοσίου εδώ μαζί μας. Καλημέρα. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Εγώ ψάχνω να βρω σε ποια κατηγορία είμαι. Σε δηλαδή, δηλαδή, είμαι στο 70, στο 40, στην 30. Για δείξτε πάλι την κάρτα ναι. να δούμε που είναι, να τη βλέπουμε θα και κι εμείς. Θα σας πω γιατί. Ναι. Νομίζω το επιχείρημα του αγαπητού Αράπογλου στην έρευνα είναι αν ουσιαστικά λέει ο πολίτης ότι θέλω να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Κι εγώ. Mm. Έχω πει φοροδιαφυγή και παραοικονομία, είναι οι δύο μεγάλες ναι. Mm. Mm. και είναι αθέμιτος ανταγωνισμός. Εσείς στο 40 ή στο 30. Και στα δύο. Στα δύο να σε απαντήσω. Ναι. σα απαντήσω. απαντήσω γιατί. Πώς, Θα, θα καταλάβατε τι εννοώ. Άρα, εφόσον θέλουν να χτυπηθεί, ταυτίζουμε με αυτόν που λέει ότι πρέπει να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αν γίνουν αλλαγέ, το συζητάμε. ασφαλώς και το συζητάμε. Mm. Όταν κάνουμε προτάσει και λέμε υπάρχουν ένα δύο τρία θέματα ε, που Εάν που αναγνωρίζουν. Αν γίνουν αλλαγέ, δεν το συζητάτε. Είμαστε αντίθετοι. Μες. Όταν αναγνωρίζει ο ίδιο όμω ο Πρωθυπουργό και λέει πρέπει να γίνουν κάποιε αλλαγέ, όταν βγαίνει έξω και ουσιαστικά αποδεικνύει, γιατί υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο χτυπάει τη φοροδιαφυγή. Και απαντήστε μου στο εξή επιχείρημα, αν θέλετε. Δηλαδή, αύριο το πρωί, όταν θα μπα και ζητώ συγγνώμη από του οδοντιάτρου και σου πει 500 με απόδειξη, 350 χωρί απόδειξη, θα πάρει απόδειξη, αποτελεί για σένα να σε βοηθάει. Αν όμω έλεγε ότι αυτή η απόδειξη αποτελεί στοιχείο στη φορολογία mm -hmm. που, που καταθέτει να, να εκπέσει να ένα μέρο ο οποίο τα τότε ο πελάτη απαιτεί την απόδειξη. Άρα, πρακτικά τι θέλω να πω. Έχουμε αυτή την πρόταση. Έχουμε την πρόταση που λέει ότι δεν μπορεί στα σοβαρά να λε ότι μετά από τρία χρόνια έχω κέρδη. Μια επιχείρηση έχει και ζημιέ, έχει ρίσκο. Πώ προεξοφλεί το κέρδο. Ναι, αλλά από την άλλη, δεν να πει 10 χρόνια συνεχόμενα που έχει ζημιέ. Αν να πει συγγνώμη, 10 χρόνια συνεχεί ζημιέ. Υπάρχουν μεγά πολύ μεγάλε επιχειρήσει. Είδα και κάτι αναρτήσει που είχαν ενδιαφέρον γιατί κάθισα και ψάξα ισολογισμού που δηλώνουν για πολλά χρόνια ζημιέ. Πόσα, πέντε, δέκα, Αυτό πώ γίνεται, κύριε Πρόεδρε, και γιατί να γίνεται. Αγαπητέ κύριε Τζούνο, γιατί είναι λογιστικό το θέμα. Να απαντήσω. Ο καλύτερο τρόπο είναι να δει τη λογιστική αποτύπωση. Λε πολλέ φορέ δεν μπορεί να το κάνει. Μαι. Άρα εδώ ψάχνει να βρει τον τρόπο που τη χτυπά. Και είπα ένα μέτρο. Το ένα μέτρο λοιπόν είναι ένα, ένα σωρό κλάδι που δεν θα του. <coughs> Συγγνώμη. ελέγξει και με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο λύση. Δεύτερον, πλαστικό χρήμα να πάει παντού. Mm -hmm. Χτυπάει τη φοροδιαφυγή. Όταν στο πλαστικό χρήμα έχει 0,8-0,10 χρέωση, ο περίπτερα. Ε, με το Άιρε χαλασμένο... δεν υπάρχει. Σταμάτησε το. Θα σταματήσει. Για χαρά υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει. Άιρε. Δεν έχει να πληρώ... δεν πληρώνει. Δεν Του δίνω, τώρα μισό λεπτό. Yeah. Υπάρχει η μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη. Mm -hmm. Το Άιρε, θα... μα το είπε η Έλληνα Λάσκαρη εδώ, μπαίνει και δεν θα έχει. Εγώ προ το παρόν δεν το γνωρίζω. Σήμερα λέω ότι θα δηλώνει μόνιμο ο περίπτερα. Αλλά α μείνουμε στο κυριότερο θέμα. Αυτό πρέπει να σας πω είναι ότι ήδη ο Υπουργό σκέφτεται πάρα πολλέ αλλαγές που δίνει στο πρόβλημα. Αλλά μένω σε αυτό που είπε τώρα ο κύριος Κούτρας. Το πρόβλημα είναι τα 600 εκατομμυρία, δύο φοροδιαφυγές να 600 εκατομμυρία. Όχι. Λέει ο κύριος Τουνάρας, 40 δι είναι Με, το μαύρο χρήμα. Άρα το πρόβλημα είναι τα 600 εκατομμύρια ή αυτό που αναφέρατε προηγουμένω. Και το ένα και το άλλο. Αντί, λέει, μια αρχή, όμως, έχει περάσει, ένα Έχει περάσει ένα λεπτό. Έχει περάσει στον κόσμο ότι οι φοροδιαφεύγουν. Και εγώ σα λέω: Ναι, το 71% δεν μπορεί να δηλώνει κάτω από 10.000. Αλλά υπάρχουν μεταξύ αυτών, και αυτοί είναι άνθρωποι, δεν είναι αριθμοί, κάποιοι οποίοι πιθανά να έχουν. Το μεγάλο θέμα είναι αυτό που λέμε ισονομία. Να δούμε από του μεγάλου τι φόρο πληρώνουν. Άραστε. Ένα στοιχείο και πάμε στην κουβέντα μα. 104 δι είναι η ληξιπρότερη μα υποχρεώση στην εφορία. Αξίζει τον κόπο να σα πω, γιατί αυτό λέγεται ισονομία. Τα 84 δι τα οφείλουν 9.000 επιχειρήσει μεγάλε και τα 20 δι τα οφείλουν. Τι τη Δευτέρα για ε, ζω για την μέρα που θα με φωνάξετε, θα με βραβεύσετε ω επιχειρηματία. Όχι να γίνω. Ε, γίνε πρώτα. Τι βράβαια, Μέσα σε δευτέρα. όλα αυτά τα που συζητάμε, εμεί έχουμε τη χαρά τη Δευτέρα για 7η φορά να κάνουμε τα βραβεία βιώσιμη και καινοτόμη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, βραβεύουμε επιχειρήσει που τα κατάφεραν στην κρίση, mm -hmm. έχουν καταφέρει να αυξήσουν το προσωπικό, να κάνουν εξαγωγέ, start-ups επιχειρήσει, νεοφυεί επιχειρήσει, αλλά μένω και στι ειδικέ βραβεύσει. Δεν δηλώσαν 7 χρόνια ζημιέ. Που... <laughs> ε, <laughs> μια startup που... επιχείρηση μπορεί να δηλώνει 10 χρόνια ζημιέ. Ναι. Πάντω θέλω να μείνω, αν μου επιτρέπετε, και στι δύο πολύ σημαντικέ ειδικέ βραβεύσει. Μία είναι. Του, του ανθρώπου από, την, από τα, α, το στρατό που ξάπλωσε, αν είδατε, στη Θεσσαλία για να πατήσει μια γυναίκα ναι, ναι, να περάσει. Ναι, ναι. Βραβεύουμε αυτόν και θα Μπράβο. είναι και ο κύριο Λόρο. Βραβεύουμε την πυροσβεστική για την πολύ μεγάλη προσπάθεια τη πυροσβέστη για τις μεγάλε φωτιέ και βραβεύουμε και ένα μαθητή, νομίζω αξίζει ως. τον κόπο, που είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που πήρε σε όλα 20 Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Και βέβαια την κυρία τη Πριώτη, την Ολυμπιονίκη μα και στο πρόσωπό του του αθλητέ Χα... μα κάνουν περήφανο. Ε, καλή επιτυχία, πολύ... κύριε Πρόεδρε. πρόεδρε. Κατάλαβα, καλά, θέλω καλά, να φύγω, το κατάλαβα. Να Το τον κοντρόλ μα δέρνει. Διαφημίσει <laughs> και φαναρχόμαστε. <laughs>